Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό. Ναι. Θα τηγανίσουμε ψαράκι, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο κουρκούτι. Okay. Θα σας δείξω ένα κουρκούτι με μπύρα. Κουρκούτι λέμε αυτό το τραγανό, την τραγανή κρούστα που τηγανίζουμε. Είτε κολοκυθάκια, είτε ψαράκια, είτε... Οτιδήποτε. Την παρουσιάστρια να τηγανίσουμε, αλλά αυτή την τηγανίζουμε. Δεν τηγανίζομαι εγώ με τίποτα. Δεν τρώγεται με τίποτα. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε και πατατούλες τηγανητές. Δηλαδή, fish and chips δηλαδή σήμερα, fish and chips η κατάσταση. Ή αλλιώς μπακαλιάρο, σκορδαλιά, αλλιώς ρε παιδί μου. Ωραία. Okay. Αυτό που πάντα ψάχνουμε και να ζητούμε και νομίζω γι' αυτό θα έχει βρει αποδοχή το βιντεάκι, είναι πώς να κάνω το σωστό κουρκούτι στο μπακαλιάρο μου. Μάλιστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξαμυρισμένο και όχι μόνο. Αλλά εδώ έχουμε τον καλύτερο μπακαλιάρο της αγοράς. Κόκαλης κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως η ποιότητα έχει όνομα. Και μιλάμε για αλλιεύματα υψηλής διατροφικής αξίας, μοναδικής γεύσης για εσάς, για την οικογένειά σας. Τα δοκιμάσαμε κι εμείς, φίλες και φίλοι, και γι' αυτό τα φέραμε και στην κουζίνα της εκπομπής μας. Βέβαια, εμείς είμαστε γνωστοί γενικότερα για αυτό το κομμάτι. Ψάχνουμε, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Και ένα παραπάνω έχουμε έτσι τη δυνατότητα και εμείς αλλά και εσείς να απολαμβάνουμε φρέσκο κατεψυγμένα θαλασσινά από όλες τις θάλασσες του κόσμου. Σου πάει ο κόκαλης σήμερα. Επειδή είμαι γαλάζια, ε. Γι' αυτό έχω καθίσει εδώ. Είσαι η θάλασσα του κόκαλης. Έχω ωραίο μπάνερ από πίσω, ωραίο φόντο. Λοιπόν, Θεμάκο, να πούμε τα υλικά, να δούμε τι χρειαζόμαστε. Θα μπορούσα να και γοργόνα, ε. Αλλά θα πρέπει να την τηγανίσουμε σήμερα. Θα πρέπει να την τηγανίσουμε. Η γοργόνα είναι άξιστο ψαρί, δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Γιατί έχεις δει γοργόνα εσύ από κοντά, πλάκα μας κάνεις. Δεν κάνει τίποτα, ούτε τρώγεται. Λοιπόν, τρώγεται. Έχω καταλάβει εγώ τα υπονοούμενα, αλλά αντικρούω κάθε τι και δεν σου δίνω καμία σημασία. Το κοριτσάκι μου το καλό. Παραδόξου και τρελαθεί τη χαρά του σήμερα. Λοιπόν, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, ναι, πήρα μπακαλιάρο φρεσκοκατεψυγμένο κόκαλι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι το φιλέτο έτοιμο. Και είναι και φρεσκοκατεψυγμένος. Πώς καταλαβαίνουμε ένα ψάρι, αν είναι φρεσκοκατεψυγμένο, μόλις ξεπαγώσει δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει τίποτα. Άτε. Ναι. Να κάνω τσεκ. Ωραίο μυστικό. Ναι. Και εγώ το θέλω αυτό το τσεκ. Έχει δίκιο. Ναι. Δεν μυρίζει τίποτα. Τίποτα. Μύρισε κι εσύ, γιατί είμαστε και οι δύο απαιτητικοί εδώ. Όχι. Δεν μυρίζει. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Μετά τι θα κάνουμε. Έχουμε κόψει το ψαράκι. Σε φετούλες, έλατε να δείτε εδώ τι έχω κάνει. Τα πήρε όλα από εκεί. Πού τα πας? Έχεις βάλει και χαρτοπετσέτα από κάτω για να απορροφήσει το νεράκι, ε. Θέλουμε να τραβήξει τα νεράκια. Να αφυδατωθεί, θέλουμε. Ναι. Και έχω βγάλει το δέρμα. Αν το τηγάνιζα σκέτο, χωρίς το κουρκούτι, θα άφηνα το δέρμα να ψηθεί να κάνει κρούστα. Α, να γίνει τώρα, επειδή όμως θα το βάλουμε μέσα στο κουρκούτι, το δέρμα δεν θα ψηθεί καλά και δεν θα μου αρέσει. Mm-hmm. Οπότε το έβγαλα. Το να βγάλετε το δέρμα σε ένα μπακαλιάρο είναι πάρα πολύ εύκολο. Το γεννάτε από την άλλη πλευρά. Και σιγά σιγά με το δάχτυλό σας το τραβάτε. Τέλεια. Πολύ εύκολα βγαίνει. Πολύ εύκολα. Εξαιρετικά. Αυτό εδώ. Άντε θα να πάρουμε ένα μαχαιράκι. Το φαγητάκι για την 25η Μαρτίου. Θες να στο φιλετάρο. Να, έλα. Ελευθερή μου, έλα. Θα βάλεις κόντρα το μαχαίρι και τραβήξεις. Σιγά σιγά κάτω. Έτσι, για να το κάνω λίγο, να πω στον κόσμο ότι είναι τελικά εύκολο, παιδιά. Δεν είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχουν άτομα και κόσμος που μας αρέσει ο μπακαλιάρος. Ωραία. Ένας σωστός τρόπος. Και δεν καθόμαστε, θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να βγάλουμε την πέτσα από πάνω για να φάμε. Να το ορίστε. Σε δευτερόλεπτα βγήκε. Η πέτσα, αν ψηθεί σωστά, είναι πάρα πολύ ωραία, τραγανίζει και θα βοηθήσει, ρε παιδί μου, στη γεύση του τελικού προϊόντος. Και εξυπηρετείται ότι είναι και φιλέτο, δεν μπαίνεις τώρα και στη διαδικασία να κάνεις πράγματα που δεν τα γνωρίζεις. Έχει λίγες τσίτες. Αυτό που πρέπει να προσέχετε πάντα. Έχει λίγες τσίτες. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρετε τι είναι τσίτες. Όχι. Εσύ ξέρεις τι είναι τσίτες. Παιδιά, δεν το ξέρω τι είναι τσίτες. Τσίτες είναι. Ξέρει. Ρε παιδιά, μόνο οι μεσαρίτες το λέμε. Τι είναι. Αν είναι δυνατό, Στέλιο, παίζεις, Στέλιο. Πες μας, μωρέ, Αντώνη, άμα ξέρεις. Τι είναι. Δεν είναι η μαϊμού του Ταρζάν, όχι, δεν είναι η τσίτα. Είναι η τσίτα, είναι το κόκαλο του ψαριού στην Κρήτη. Η αγκάθα, είπαμε εκεί. Γιατί το λέτε κόκαλο. Γιατί εμείς το λέμε τσίτα. Ωραία, μια χαρά, να μαθαίνουμε και νέες λέξεις. Όταν το ετοιμασάστε, είστε εδώ, την περιγράψετε. Θέλω να προσέχετε πάντα όμως τα κόκαλα, γιατί όσο καλός και να είναι ο κόκαλης, πάντα κοκαλάκια υπάρχουν μέσα σε ένα ψάρι. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Okay. Τα τσεκάρουμε και μια χαρά. Ελάτε τώρα να κάνουμε το κουρκούτι. Σε ένα τηγάνι, έχω τηγανίσει πατάτες, τηγανίζω πατάτες τηγανιτές. Δεν κάνω σκορδαλιά γιατί έχω παιδάκια και σκέφτομαι τα παιδάκια μου. Αν δώσω στο παιδάκι μου σκορδαλιά, αν δεν μου κάνει μήνυση και δεν πάει στην πρόνοια. Ή έχω προσφάτως λύπη σε σχέση, σε νέα σχέση. Ναι, ναι, δεν τολμάς τέτοια πράγματα. Κάνω, όχι, παιδιά, σιγά-σιγά. Η σκορδαλιά γίνεται από πατάτα. Οπότε αντί για να την βράσω, να την αλέσω, θα την τηγανίσω ώστε να φάμε όλοι μαζί τους ανθρώπους. Τέλεια. Αυτή είναι μια δική του φιλοσοφία, μάλλον. Την έχει σκεφτεί μόνο του. Μα δεν μου αρέσει σκορδαλιά, ρε παιδιά. Γιατί είναι εσύ, ωραία, είναι νόστιμη. Πότε μας είχαν φέρει, ρε παιδί μου, τώρα εκ των υστέρων, εντάξει. Μας είχαν φέρει εδώ πέρα σκορδαλιά
Και θέλαμε μετά να δοκιμάσουμε και λίγο σορδαλιά. Α, και φάγαμε και έγινε 25 εδώ. Μαρτίου, να... Μπουρλότο έγινε εδώ, μπουρλότο. Κάνα να συνέλθω δύο μέρες. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι, δηλαδή, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, αφήνουμε τις πατάτες να τηγανίζονται σε καυτό λάδι. Τις έχω κόψει πάρα πολύ λεπτά κομμάτια για να κάνω ένα ψήσιμο. Αν η πατάτα τηγανιτή την ψήσουμε πιο χοντρή, χρειάζεται δύο ψησίματα. Ένα σε ζεστό λάδι να βράσουν, να μαλακώσουν, μετά τις βγάζουμε, δυναμώνουμε τη φωτιά και τις τηγανίζουμε να κάνουν κρούστα. Αν τις κόψουμε πολύ λεπτές, θέλει ένα τηγάνισμα μέχρι να πάρουν χρώμα και έχουμε ξεμπερδέψει. Λοιπόν, το κουρκούτι τώρα. Εδώ έχουμε βάλει αλεύρι, corn flour, baking powder και λίγο αλάτι. Δανάη, δείξε μας λίγο τα υλικά πάλι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε βεβαίως την καλύτερη πρώτη ύλη που έχει το ψαράκι μας, που είναι το ψαράκι μας, μόνο κόκαλης. Και θα βάλουμε μέσα μπύρα. Τα υγρά θα είναι μόνο μπύρα. Εξαιρετικό το ψαράκι. Παγωμένη μπύρα, δεν θέλουμε ζεστή μπύρα για να μην σφίξει το αμέσως το κουρκούτι και ανακατεύουμε. Υπέροχη επιλογή γενικότερα τα θαλασσινά και τα ψάρια να παραπάνω. Λένε διατροφολογιό, όσες φορές τη βδομάδα θέλεις, φάει ψάρια ανοιχτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπα, συμφωνούμε σε κάτι σήμερα. Πώς και έτσι. Κακή μέρα θα έχεις. Δεν ξέρω. Καλά λες, ο κόκαλης ενώνει. Σωστό, Τάσο. Το κρατάμε αυτό. Θα το προτείνουμε στην εταιρεία να αλλάξει το σλόγγαν της. Ναι, θα μπορούσε. Μετά από τόσα χρόνια, διότι το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι ότι απευθύνεται σε οικογένειες, ότι έχει το επιχειρηματικό ήθος και βεβαίως ξέρει από γεύσεις. Αυτά δεν έχουν αλλάξει. Τα υπόλοιπα το σλόγγαν ίσως να το σκεφτούν οι άνθρωποι. Μας έχει μονιάσει και εμένα με το θέμα. Να το αλλάξουν. Εμείς δεν μονιάζουμε με τίποτα. Ξέχασε τίποτα. Μην το λες τώρα. Με τίποτα, ξέχασε το. Καλά, μην κάνεις μεγάλες δηλώσεις. Για να κατευθύνεις εδώ. Μάλιστα. Γιατί έβαλες παραπάνω αλεύρι? Γιατί έβαλα ένα κουτάκι μπύρα. Η συνταγή δεν γράφει κουτάκι μπύρα, γράφει πιο λίγο. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Η συνταγή έγραφε 200 γράμμα. Δεν τη σκέφτηκα. Αλλά πήρα μπύρα, δεν τη δείξα, δεν έβαλα μέσα και λέω πατάτα έκανα. Εξαιρετικά. Πατάτα έκανα. Ταιριάζει και με τη συνταγή πατάτα σήμερα. Πρέπει να είναι πηχτό έτσι. Πρέπει να είναι σαν το μείγμα τη κρέπα. Κάπω έτσι. Τύπου λίγο. Αυτό του λουκουμά. Το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά. Ή των pancakes που φτιάχνετε εσεί οι σύγχρονοι νεολαίοι. Εσύ τι είσαι, καλά, και εγώ τα φτιάχνω. Από πού είσαι? Θα έλεγε κάποιο μεγαλύτερο. Αν ήταν εδώ στην παρέα. Σήμερα δεν με έχει εκμεταλλευτεί και στεναχωριέμαι. Λοιπόν, ωραία. Τι κάνουμε τώρα, θα βάλουμε μέσα τα κομμάτια του μπακαλιάρου. Βάλε πρώτα αυτά που δεν έχουν τσίτες. Ωραία. Εδώ. Μπράβο. Τέσσερα, φτάνει. Άστα, θα πρέπει μετά. Να μείνει ο μπακαλιάρος στο κουρκούτι ή θα πάρει όσο χρειάζεται. Όχι, εσύ, γιατί δεν είναι μαρινάδα. Οκ. Okay. Καλά, να μην ρωτήσω. Να ρωτήσετε σε μάλλον. Απαπα. Σήμερα όλοι είστε ήσυχοι, δεν έχετε ρωτήσει για το θέμα. Ο Τετάρτης έπιασε η θεία φώτιση. Σε παρακαλώ, έχουμε χορηγό σήμερα. Άσε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, λοιπόν, ωραία. Οι πορείες, ρε παιδιά, μπορούν να γίνονται. Δεν έγινε και κάτι. Πώς καταλαβαίνουμε αν το λάδι είναι έτοιμο? Βάζουμε το δάχτυλό μας. Μέσα στο κέμι. Θεέ και κύριε, να τραβάω. Μην βάλετε ποτέ δάχτυλό μέσα. Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Είναι τέτοια πράγματα. Βάζουμε λίγο στην άκρη το ψαράκι εδώ και βλέπουμε. Α, έτοιμο. Τι κανίζετε, καταλαβαίνετε. Αν είχα θερμόμετρο, θα έπρεπε να είναι περίπου στους 175 βαθμούς το λάδι. Πέρα. Αν είχαμε θερμόμετρο. Okay. Ωραία. Και πόση ώρα θα πρέπει να παραμείνει από τη μία πλευρά? Όχι πάρα πολύ, Μόλις πάρει χρώμα είναι έτοιμο, παιδιά. Κιόλας. Ναι, ρε. Πήρε. Α, είναι γρήγορο. Παιδιά, ψάρι είναι, δεν είναι γίδα. Αρνή, πώς λέγεται. Δηλαδή. Νομίζω ότι ήθελα να πει γίγαντες. Όχι. Δεν ψήνουμε, ρε παιδί μου. Μοσχάρι. Εντάξει, είναι πιο έλεγαν γλυκό γενικότερα το ψάρι. Δεν χρειάζεται. Το ψαράκι ψήνεται και με λεμόνι. Σεβίτσε. Σεβίτσε που τρώγεται στο καταλαγάρι στο χωριό μου. Το είχαμε σεβίτσε. Ναι, μάμα, μάλλον αν δεν έτρωγε σεβίτσε στη Ρόδο. Α, εσύ πέρασε δύσκολα. Α, το μιλάμε. Δεν υπάρχει τώρα. Έχει μεγαλώσει με φακέ. Τη μισή τη φακέ μου. Έλα, πήρε χρώμα. Να το χρωματάκι. Τα γυρίζω εγώ. Καλά κάνει. Συνεργατική δουλειά πρέπει να γίνεται εδώ. Λοιπόν, μυρίζει υπέροχα. Είναι αυτή η τσίκνα, ρε παιδί, με αυτή τη γανίλα που σε εμπνέει. Ωραία, ωραία τσίκνα τη γανίλα. Να μ' αρέσει. Ναι, αυτό τη γανίζει μαμά, δεν έχεις δει που όλοι μαζευόμαστε στην κουζίνα? Εμείς παιδικές αναμνήσεις, ρε παιδιά. Όταν τη γανίζει η μάνα μου. Τι λες τώρα, εγώ ενθουσιάζομαι το τηγάνι. Παιδικές αναμνήσεις. Μπράβο, Χριστιανά μου, και εγώ το ίδιο. Και είναι και η μέρα που έχει μαμά μου γενέθλια, γιατί και αυτό ξέρω αυτό το φαγητό. Πότε έχει γενέθλια? 25 του μήνα, βέβαια. Το φαγητό είναι ίδιο. Τι ωραία. Θα τις πούμε στην αέρα τα χρόνια πολλά. Είναι οι δικές μου παιδικές μνήμες. Φέρε μου, κάτσε λίγο να το πάρω του λες. Προς το παρόν κάνω πώς το λέγανε την ταινία. Ο χορευτής έχει γίνει τώρα εδώ. Μάτριξ, με τις σταγόνες από το λάδι. Όπα. Όπα. Και το κουρκούτι, βλέπετε, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και παίρνει και ωραίο χρώμα. Ζωντανό είναι το ψαράκι, ζωντανό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναλέω, αν θέλετε να κάνετε σκορδαλιά μπορείτε. Αλλά η δικιά μου πρόταση είναι αυτός ο τέλειος μπακαλιάρος, θα κάνουμε ένα ωραίο κουρκούτι και πατάτα τηγανητή για να φάμε όλοι. Εγώ θα βάλω λίγο σκόρδο σκόνη στην πατάτα τηγανητή. Α, από πάνω. Ναι, από πάνω. Να πάρει λίγο γεύση. Τώρα, σκύψτε να θέλετε να μην βάλετε εσείς.
Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και πατατούλες τηγανιτές και φυσικά τον μπακαλάρο μας. Να κάνουμε και μια σκορδαλιά για το καλό. Εντάξει. Άμα κάποιος θέλει να πειραματιστεί και με αυτό. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Δες το πόσο λαχταριστό είναι. Ένα ταπεράκι τώρα. Χρυσαφή χρώμα. Για το γραφείο. Βεβαίως, επειδή η συνταγή σήμερα ήταν τιμή 1/25 που τρώμε όλοι μπακαλιάρο, όλοι ψάχνουμε να δούμε το καλύτερο κουρκούτι. Δώσαμε και τη συνταγή, συνεχώς ανυπομονώ να δοκιμάσω. Είπαμε, την καλή πρώτη ύλη την έχουμε, εγγύηση για τον μπακαλιάρο μας και από εκεί και πέρα βγάζουμε τη λέξη, ακολουθούμε πιστά τη συνταγή του Θέμου. Όλα καλά. Σας το έχω. Λοιπόν, θέλει χαρτάκι μετά, δεν χρειάζεται το λαδάκι να το βάλουμε στο στομαχάκι μας. Θα αφήνουμε στο χαρτί, θα μπορεί από ορφητικό χαρτί να βγάλει τα λαδάκια του και είναι έτοιμος. Τέλεια. Τούτα εδώ τα υπόλοιπα τα χρειαζόμαστε για τις πατατούλες, τέλεια. Το ιδανικό χρώμα εδώ, όπως το βλέπουμε, είναι το σκούρο ή το πιο... Πάντα το σκούρο. Πάντα. Ό,τι έχει αλεύρι και ψήνεται, πάντα θέλουμε να καραμελώσει όσο πιο πολύ γίνεται. Τέλεια. Λαχταριστό. Αρώματα. Άντε να δοκιμάσουμε. Με έχετε σκάσει εδώ πέρα από τις μυρωδιές. Τώρα μου έβαλε σε σκέψη να πάω και στην Τίλισσο. Τι εννοείς? Στην Τίλισσο το ξέρεις ότι κάθε χρόνο το έχουν έτοιμο και ψήνουν μπακαλιάρο? Ναι, το ξέρω και εγώ, δεν είμαι από την Κρήτη. Ναι. Τους λένε μάλιστα μπακαλιάρους, ως παρατσούκλοι τους Τίλισσανούς. Ορμόμενοι από εκεί βέβαια, από την Κρήτη. Διότι παλαιότερα για να ζήσουν κατέβαιναν μέχρι το Ηράκλειο, έπαιρναν μπακαλιάρο, ναι, το βουλούσαν μέχρι να επιστρέψουν στο χωριό και επέστρεφαν με γεμάτες τσέπες λεφτά. Τέλεια. Έτσι κράτω αυτό. Τέλεια. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχνονται. Πώς, Δανάη? Δύο λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα βγάλουμε σιγά σιγά τις πατάτες που είναι έτοιμες. Θα βγάλω και δύο σε πιο λευκό χρώμα. Γιατί? Να τα αφήσουμε. Όχι, βρε Λευτέρη μου, άστο. Εντάξει. Γιατί είναι και παχύ κομμάτι του μπακαλιάρου. Αυτό το θέλει λίγο παραπάνω. Είναι όμως, παιδί μου, ωραίο πληθωρικό κομμάτι τώρα. Έτσι να φας το θέσου. Και είναι βέβαια, τι είμαστε τώρα εμείς εδώ πέρα, κάνουμε μικρά κομματάκια, όχι μεγάλα. Εγώ βγάζω τις πατατούλες. Πάρω εδώ ένα σπαχάκι. Ωραία. Τέλεια. Μα δείτε το εδώ, θα τα ανοίξουμε λίγο. Κι εγώ από εκεί. Δείτε το εδώ. Δανάη, αν δεν καώ, ζωντανό. Δεν θέλουμε να καεί, παρακαλώ. Σεφ. Δανάη, θα καώ. Έφερα και αυτά εδώ. Δείξτε. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις τώρα. Θα σπατέψω τις πατάτες. Λοιπόν, θα βάλεις τα χεράκια σου. Ναι. Βγάλε το χαρτάκι. Αμάν! Θα το βγάλω κιόλας. Ωραία. Λευκός, μαλακός, ολόφρεσκος εδώ. Ολόφρεσκος, κατεψυγμένος μπακαλιάρος. Σωστά. Διότι έτσι είναι τα ψαράκια του κόκαλη. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα κομμάτι κάτω, εδώ. Ωραία. Άλλο ένα κομμάτι από εκεί. Θα γυρίσω εγώ αυτά, ωστόσο, γιατί έχει και θα βάλουμε και το άλλο κομμάτι δίπλα. Τώρα φέρνω και τις πατατούλες. Βάλω το αλατάκι. Για σας, βρε, θα κάω ζωντανός. Ο περατέρ. Λοιπόν, είναι το πιο νόστιμο. Έχω φάει ποτέ ζωή μου. Πατατούλα κατέφτιαξε έτσι για ομορφιά. Σαν ένα τρολουκουμά είναι. Τέλεια. Λιώνει στο στόμα. Μπακαλιάρος. Λιώνει, ρε παιδιά. Και... Μα είχαμε κεράσει εμένα, γιατί είσαι γεννής. Να, δεν είμαι γεννής. Δανάη, κατέβα. Έχουμε βάλει στις πατάτες μέσα λίγο σκόρδο. Βάλαμε πιπέρι, αλάτι. Ναι, σε ακούω, μην νομίζεις. Απλά έχω άλλη έννοια τώρα. Είναι νομίζω από τα πιο γευστικά τηγανιτά ψάρια που έχω φάει. Είναι πεντανόστιμο. Μπράβο, ρε Θέμο. Πεντανόστιμο. Δώστε ένα χειροκρότημα στο Θεμάκο μας και στον κόκαλη μας. Είναι δυνατόν. Μπράβο, Θεμάκο. Εξαιρετική επιλογή και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πλέον τι θα μαγειρέψουμε τη Δευτέρα και από πού θα προμηθευτούμε τα υλικά μας. Έχω μπακαλιάρο. Ναι, μπακαλιάρο. Έχω μπακαλιάρο. Έλα στην παρέα. Πατατούλα, δεν θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, Θεμάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε και λοιπόν, κόκαλη, πηγαίνετε σήμερα, μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Ναι, καλά, για να το έχετε στο σπίτι, στην κατάψυξη. Και το βγάζουμε την Κυριακή και τα φέρνουμε στο ψυγείο. Ψυγείο. Θα μαγειρεύουμε τη Δευτέρα. Τσιμπαγώσουμε μόνο σε ένα μπολάκι μέσα και είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μια φορά. Τα φιλιά μου. Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye bye.